σώμα πάντοτε νέν και του σώμα στον ουρό. Δόξα σε Θεός σου, δόξα σε βασιλέ φοράνια παράκτητα τα πλέμμα της αληθείας. Ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνω της αγρός των αγαθών της ζωής σου οργός. Και αν θέλεις τίνεσαν εν ημίν και καθάρισαν εμάς που πάσες τη λίδος και σώσουν αγαθέντες και χαρασιμών. Η ζωή χριστιανική, η ορθόδοξη κυρίως ζωή, είναι ζωή σταυροαναστάσιμη. Δεν εννοείται ανάσταση και άνοδο και πρόοδο του ανθρώπου χωρίς τον σταυρό του Χριστού. Γι' αυτό και ο Χριστός πρώτα ανέβηκε στο σταυρό και μετά ανέβηκε στους ουρανούς. Οπότε είτε πούμε άνοδο στο σταυρό, είτε πούμε άνοδο στους ουρανούς, είναι και οι δυο οι άνοδοι είναι δοξασμένοι. Βλέπετε πάνω από το σταυρό του Χριστού γράφουμε ο Κύριος της δόξης. Είναι ένδοξη αυτή η άνοδος πάνω στο σταυρό του Χριστού. Να πούμε μερικά πράγματα που θα τα δείτε αυτά και θα κατανοήσετε όσο μεγάλο πράγμα είναι να είναι κανείς λάτρης του σταυρού. Και κυρίως να καταλάβει ότι ο σταυρός είναι ταστισμένος με τον Χριστό. Όταν λέμε Χριστό εννοούμε σταυρωμένο. Ο Απόστολος Παύλος είχε πει ότι Ιουδαίοι σκάνδαλον και Έλλην συμμορία ο σταυρός, ημίν δε Ιουδαίοι στη γέννηση Θεού σοφία και Θεού δύναμης. Είναι μεγάλη η προσφορά του Χριστού μέσω του Σταυρού για την λύτρωσή μας. Θα πω μερικά γενικά πρώτα για το Σταυρό. Το ξύλο του Σταυρού από τότε που δέχτηκε το καθυλωμένο σώμα του Χριστού από ξύλο καταδίκης έγινε ξύλο σωτηρίας. Ξέρετε ότι ήταν η μεγαλύτερη ποινή για έναν εγκληματία ήταν την εποχή εκείνη η σταύρωσή του. Γι' αυτό και οι Ρωμαίοι δεν έδιναν στους υποχείριους λαούς τους το δικαίωμα να σταυρώσουν έναν άνθρωπο εάν δεν πέραγαν πρώτα από το πρετόριο, δηλαδή αν δεν πέραγαν πρώτα από την διοίκηση τη Ρωμαϊκή. Γιατί ήταν η μεγαλύτερη τιμωρία. Θανατική ποινή δικαιούνταν οι κατατόπους επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπως βλέπουμε τον μεγαλομέτερο Σέδωνα να τον λιθοβολούν και να θανατώνουν χωρίς να πάρουν άδεια τους Ρωμαίους. Αλλά όμως για την επιβολή της ποινής του Σταυρού έπρεπε να ρωτηθεί το Ρωμαϊκό Δικαστήριο. Ταυτίστηκε με τη σταύρωση του Χριστός, ταυτίστηκε με τον εαυτό του Σταυρός. Και πλέον ο κύριος Σταυρός αποτελεί προσωποποίηση της του εσταυρωμένου. Δεν είναι απλό ξύλο και μάλιστα για την εποχή εκείνη αποτρόπαιο. Τώρα είναι το γλυκοπόθετο και το μοίρια αγαπημένο ξύλο. Έγινε δηλαδή για τους χριστιανούς ο Σταυρός το σύμβολο της σωτηρίας. Το μυστήριο του Σταυρού είναι το μέγα μυστήριο του σύμπαντος κόσμου. Δεν μπορεί δηλαδή ένας να ερμηνεύσει το Σταυρό. Γι' αυτό και στους φιλοσόφους ο Σταυρός ήταν μορία. Δεν μπορούσα να το καταλάβει η λογική των φιλοσόφων των Ελλήνων και των λοιπόν ότι ένας Θεός θα μπορούσε να έρθει στον κόσμο μέσα του Σταυρού. Είναι ακατάληπτο, αναρρύνευτο, ανεξιχνίαστο. Από τη στιγμή όμως που θυσιάστηκε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, πήρε τόση χαρά, έγινε των αγγέλων και των θεμόνων τον αγγέλων δόξα και το δεδομένο τραύμα, όπως λέμε στους χαιρετισμούς. Έγινε το σημείο των θαυμαστών και το παράδοξο.
Τώρα θα δούμε να εξετάσουμε πώς προτυπώνεται ο Σταυρός στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ο Σταυρός δεν είναι μόνο το σύμβολο της πίστεως μας στην Καινή Διαθήκη, αλλά είναι και προτυπωμένος στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Υπάρχουν πάρα πολλές προτυπώσεις, θα σας αναφέρω εγώ μερικές. Μέσα στον Παράδεισο ο Θεός είχε βάλει εκτός από τα πολλά καρποφόρα δέντρα που είχε ο Παράδεισος, είχε βάλει και δύο ξύλα, δύο δέντρα. Το ένα ήταν το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού, και το άλλο ήταν το ξύλο της ζωής. Το ξύλο της ζωής, λένε οι πατέρες που ερμηνεύουν την προτύπωση αυτή, συμβολίζει το Σταυρό. Η εκδίωξη από τον Παράδεισο ήταν να μην φάνε οι πρωτόπλαστες το ξύλο της ζωής και γίνει το κακό αθάνατο. Έπρεπε πρώτα να προετοιμαστούν, γι' αυτό υπήρχε το ξύλο της παιδείας, όπως λέμε, το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού, το ξύλο της υπακοής, να τελειωθεί η ελευθερία του ανθρώπου εν Θεώ και μετά να γευθεί αυτό το ξύλο της ζωής. Αλλά δεν το κατόρθωσε ο άνθρωπος, γι' αυτό εκδιώχθηκε από τον Παράδεισο και δεν γεύθηκε τότε το ξύλο της ζωής. Και το γεύθηκε όταν ήρθε ο Χριστός πλέον με το ξύλο του Σταυρού, έδωσε μέσω αυτού τη γεύση του Παραδείσου. Οπότε το ξύλο της ζωής, εάν θα το έτρωγαν στην κατάλληλη στιγμή οι πρωτοπλάστες, θα ήταν αποτρόπιον αποτρεπτικών του θανάτου. Δεν θα πέθαινε ο άνθρωπος ποτέ. Και δεν θα χρειαζόταν να εισβάλλει ως θηρίον ανήμερον ο θάνατος μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Οι πατέρες ερμηνεύουν αυτό το πράγμα με την ανθρωπία του Θεού. Δηλαδή θα ερχόταν ο Θεός, αν δεν έπεφτε ο άνθρωπος, και πάλι να γινόταν άνθρωπος. Οπότε θα ηγεύεται αυτή την δωρεά του Θεού, του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως, θα το ηγεύεται ο άνθρωπος χωρίς και θάνατο, χωρίς να πεθάνει ο Χριστός, χωρίς να ανεβεί πάνω στο Σταυρό. Τώρα το βλέπουμε και σε κάποια άλλα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης. Λέει η Γένεσης, είπε δε, όμως σώμη και όμως εν αυτό και προσεκίνησεν Ισραήλ επί το άκρον της ράβδου αυτού. Η προσκύνηση του Ιακώβ εις το άκρον της ράβδου του Ιωσήφ δείχνει ακριβώς την προτύπωση του Σταυρού. Το άκρον της ράβδου είναι ο Θεός, το άκρον η ράβδο είναι ο Σταυρός, η ράβδος είναι ο Σταυρός. Όπως ο Ιακώβ προσκύνησε το άκρον της ράβδου, έτσι και εμείς προσκυνούμε το άκρον του Σταυρού, δηλαδή το Χριστό, πάνω στο οποίο ετέθη ο Χριστός. Το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος σε ένα σημείο αυτό το χωρίο. Πίστη Ιακώβ από νίσκον έκαστον τον Υιού εις τον αιών Ισραήλ ευλόγησεν και προσεκίνησεν επί το άκρον της ράβδου αυτού. Πώς ευλόγησε ο Ιακώβ τα παιδιά του? Ευλόγησε, λέει, προσκύνησε επί το άκρον της ράβδου αυτού. Που σημαίνει το εξής. Η ευλογία δίνει στα παιδιά του Ιωσήφ Εφραίμ και Μανασί, τους δίνει την ευλογία του εν αλλάξ. Δηλαδή βάζει με το δεξί χέρι πάνω στον Ιωσήφ και με το αριστερό πάνω στο Μανασί, και οπότε δημιουργείται ο Σταυρός. Και παίρνει την ευλογία σταυροειδώς, εν αλλάξ, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη. Με την λέξη εν αλλάξ υποδηλώνει τον Σταυρόν με το σχηματισμό των χεριών. Αυτό το έχουμε και στην
παράδοσή μας. Εκτείνα στα Ισραήλ, Ιακώβενα Ισραήλ, την χείρα την δεξιάν, επέβαλεν επί την κεφαλήν Εφραίμ, ούτως δεήν ο νεότερος, και την αριστεράν επί την κεφαλήν Μανασί, εν αλλάξει τα σχήρες. Αυτός ήταν ο πρεσβύτερος. Να το δούμε και σε ένα τροπάριο αυτό της εκκλησίας μας. Στην έκδη εωδή του κανόνους του Σταυρού. Χείρα, γύρα καμφθείς, με το γύρας που εκάμφθη ο Ιακώβ, νόσο τριχωθείς, ανορθού το Ιακώβ, χείρας ανήψας, εν ενέργεια φαίνον του ζωηφόρου Σταυρού. Όταν γέρασε πλέον ο Ιακώβ και άρχισε να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια του, έδωσε την ενέργεια του ζωηφόρου Σταυρού. Την παλαιότητα και γάρ του νομικού σκιώδους γράμματος εκενογράφησαν ο εν τούτος αρκεί προς μαγείς Θεός και την ψυχόλα των νόσων της πλάνης απείλασαν. Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία μας αποτυπώνει τα χωρία των γραφών και μέσα στην λατρεία της και μέσα στους ύμνους της. Προτυπώνει με μυστικό τρόπο τον Σταυρό και την ευεργετική δύναμη. Η ράβδος του Μωυσέως στην Ερυθρά Θάλασσα, ένα άλλο σημείο της Παλαιάς Διαθήκης. Τι του είπε ο Θεός? Μωσή, έπαρον την ράβδον σου και έκτενον την χείρα σου επί την θάλασσα και ρίξον αυτήν. Σήκωσε λέει το ραβδί πάνω και βάλ το μετά οριζόντας στη θάλασσα και χτύπησέ το. Υψώνει λοιπόν τη ράβδο κατακόρυφα, εκτείνει το χέρι του οριζόντια, σχηματίζει σταυρό. Και πότε έγινε και το θαύμα εκείνη τη στιγμή, άρχισαν τα ύδατα ένθεν και ένθεν και όφθη η ξηρά. Αυτό το έκανε δύο φορές ο Μωυσής. Μία για να περάσει ο Ισραηλιτικός λαός και άλλη μία όταν κυνηγούσε ο φαραγητικός λαός, ο στρατός τους Ισραηλίτες, όταν έφτασαν την αντίπερα όφθη, ξανασύγουσε τη ράβδη και έκανε άλλη μια φορά το σήμα του Σταυρού και τα ύδατα ήρθαν στη θέση του πάλι και κατεποντίστη ο στρατός του Φαραώ. Και πήγαν με ενέργεια του στρατού. Πήγαν από ενέργεια του στρατού. Ναι. Και όμως. Έτσι. Και οπότε έχουμε το αποτέλεσμα των όλων του στρατευμάτων του Φαραώ. Το ξύλο, ένα άλλο σημείο, το ξύλο που έβαλε ο Μωυσής στο νερό και γλυκάνθε στην έρημο Σουρ. Ξέρετε την ιστορία. Μετά από τρεις μέρες πορεία έδειξε αυτό ξύλον και ανέβαλε αυτό εις το είδωρ και γλυκάνθε το είδωρ. Δίψασαν πολλοί Ισραηλίτες στην έρημο και όταν βρήκαν κάποιο νερό αντιλήφθηκαν το πικρό το νερό και διετάχθη ο Μωυσής από τον Θεό να βάλει ένα ξύλο μέσα και να γλυκάνει το νερό. Είναι τύπος του Σταυρού. Εγλυκάνθε λοιπόν το ίδιο. Όπως το ξύλο εκείνο γλύκανε τα νερά της μεράς, έτσι και το ξύλο του Σταυρού γλυκένει τη γεύση του απαγορευμένου ξύλου της νόσεως. Εδώ έχουμε πλέον όχι τη σκιά στην Καινή Διαθήκη, αλλά έχουμε την πραγματικότητα, την αλήθεια. Τι ήταν εκείνο το οποίο δημιούργησε πίκρα στον άνθρωπο? Η γεύση του ξύλου της γνώσης, του καλού και του κακού. Και ο Θεός ήρθε και έφερε ένα άλλο ξύλο, το οποίο εγλύκανε τη ζωή των ανθρώπων και δημιούργησε εσωτερική ανάσταση και στο μέλλον και την σωματική ανάσταση και δημιούργησε προϋποθέσεις ζωής, καινής ζωής, καινούργιας ζωής. Οπότε
Οπότε είναι πλέον έτοιμος ο άνθρωπος να γευθεί το ξύλο της ζωής. Να δούμε πώς το λέει πάλι ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας. «Ετύπου την χάρη σου, Σταυρέ, γλυκένων μωσείς τα ύδατα, τα πικρότατα ξύλο». Την χάρη σου, λέει Σταυρέ, την αποτύπωσες στην Παλαιά Διαθήκη με το να γλυκάνει με το ξύλο του Σταυρού τα ύδατα ο Μωυσής στην έργο. «Και γάρ πικρίας παθών ερίστημεν τη συνδυνάμε». Και εμείς λέει την πικρία των παθών, από την πικρία των παθών γλιτώσαμε με τη δύναμή σου, Σταυρέ. Διό και ημάς γλύκανον ασπαζομένος σε εν κατανοίξει ψυχής. Τι ωραία τροπάρα, είναι της Τετάρτης Εβδομάδος των Νηστειών, τώρα θα το ψάλλουμε, όταν θα έρθει με θεπόμενο Κυριακή. Όπως λέει, εγλύκανε τα ύδατα της μεράς ο Μωυσής και ήπιαν οι Ιουδαίοι χωρίς να πάθουν τίποτα, έτσι σε παρακαλούμε Σταυρέ, γλίτωσέ μας και εμάς από την πικρία των παθών, ώστε να εγκατανοίξει ψυχής, να σε ασπαστούμε και να σε λατρέψουμε. Έχουμε και σε ένα άλλο σημείο της παρέντευξης, στην έρημο του Ροφιντίν, με τη ράβδο χτυπά την πέτρα. Περνώντας από την έρημο, ως ο λαός του Ισραήλ, πέρασε πολλές περιπέτειες και πείνασε και δίψασε και ξέρετε τα θαυμαστά του Θεού στην έρημο. Ένα από αυτά τα θαυμαστά που συμβολίζει το Σταυρό του Χριστού είναι και τούτο, ότι χτύπησε με τη ράβδο του Μωυσής μια πέτρα, ξέρει η πέτρα, και πατάξα στην πέτρα και εξελέψεται εξ αυτής είδωρ και ποιείται ο λαός. Μόλις χτύπησε την πέτρα, αμέσως βγήκε από την πέτρα νερό και έπιε ο λαός του Θεού. Ένα πιο θαυμαστό σημείο της Παλαιάς Διαθήκης είναι με τον πόλεμο του Ισραηλιτικού λαού και των Αμαλικιτών. Οι Αμαλικίτες ήταν ένας σκληρός λαός, ήταν ακόμη από τον εγγονό του Ισάφ, τον Αμαλίκ. Ζούσαν εκεί στην έρημο, δημιουργούσαν μεγάλο εμπόδιο στη διάβαση των Ισραηλιτών προς τη Χανάν. Ο Μωυσής μαζί με τον Αρών και τον Ορ ανεβαίνει σε ένα κοντινό βουνό και ύψωσε τα χέρια του κρατώντας τη ράβδο του σχηματίζοντας σταυρό. Και δεν το θαυμαστώ. Όσο είχε τα χέρια ψηλά ο Μωυσής και τη ράβδο του σε σχήμα σταυρού, νικούσαν οι Ισραηλίτες. Όταν όμως από τον κόπο κατέβαζε τα χέρια του, νικούσαν οι Αμαλικίτες. Τότε τι κάνανε ο Αρών και ο Ορ? Ανέβηκαν σε μια πέτρα, έβαλαν τον Μωυσή επάνω και αυτοί από δεξιά και από αριστερά κρατούσαν τα χέρια του Μωυσέως. Και πότε, έως ότου νικήθηκαν οι Αμαλικίτες, ο Μωυσής βρισκόταν σε σχήμα σταυρού. Είναι ένα από τα πιο ωραία σύμβολα της νίκης του Σταυρού πάνω στους εχθρούς του πιστού λαού του Ισραήλ, το οποίο συμβολίζει την Παλαιά Διαθήκη το Σταυρό, αλλά σε εμάς είναι μια πραγματικότητα. Όσο έχουμε ψωμένα τα χέρια στο Θεό, δεν έχουμε φόβο από τις επιθέσεις του εχθρού. Έτσι ο Μωυσής εδώ με τη ράβδο του προεικονίζει τον Κύριο με το Σταυρό. Και μια άλλη εικόνα στην έρημο πάλι είναι τα δηλητηριώδη φίδια που χτυπούσαν και δάγκωναν τους Ισραηλίτες και θανατώναν. Και τι έκανε ο Μωυσής με την εντολή του Θεού? Έφτιαξε ένα χάλκινο φίδι και το ύψωσε σε ένα σημείο. Και δίδαξε το λαό την ώρα που δαγκώνονται από τα φίδια, όποιος δαγκώνεται από το φίδι, να στρέφει μόνο να βλέπει το χάλκινο φίδι και θα θεραπεύεται. Καθώς Μωυσής, το λέει
και στην Καινή Διαθήκη αυτό ο Κύριος, καθώς Μωσής ύψωσε τον όφελ εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των αιών του ανθρώπου, για να πάσο πιστεύουν σε αυτόν η απόλυτη αδέχη ζωή αιώνα. Οπότε η σωτηρία και η απομάζωση της απώλειας του ανθρώπου βρίσκεται στη στροφή μας προς τον Χριστό, στην ανατένιση του Χριστού. Να δούμε και λιγάκι στην Καινή Διαθήκη και μετά να προχωρήσουμε για την ωφέλεια στη ζωή μας του Τιμίου Σταυρού. Κεντρικό σημείο της διδασκαλίας του Ευαγγελίου είναι ο Σταυρός, όπως ξέρουμε, και η Ανάσταση του Κυρίου. Βαστάζοντας τον Σταυρόν αυτού εξήνθεν εις τον λεγόμενο Κρανίου τόπον, ως λέγεται Βραϊστή Γολγοθά, όπου αυτόν εσταύρωσαν και μετά αυτού άλλους δύο εντεύθεν και εντεύθεν, μέσω δε τον Ιησού. Οπότε έχουμε τρεις σταυρούς. Ο κεντρικός είναι του Κυρίου, ο εκδεξιών είναι του ληστού, του ενός του μετανοούντος και ο εξαριστερών είναι του ληστού του μη μετανοούντος. Τι θέλει να δείξει εδώ, ότι από τη ζωή αυτή περνώντας δεν υπάρχει κανείς που δεν θα σηκώσει σταυρό. Και ο αμαρτωλός ληστής και ο μετανοών ληστής, αλλά και ο δίκαιος θα σηκώσει σταυρό. Γι' αυτό παραπονούμαστε στο Θεό και λέμε, γιατί Θεέ μου, εγώ και όχι άλλος, το σταυρό, σηκώνω τέτοιο σταυρό. Σηκώνεις το σταυρό γιατί δεν βλέπεις το δικό σου σταυρό. Ο άλλος έχει το δικό του σταυρό. Και μερικές φορές ούτε καν το γνωρίζουμε το άλλο το σταυρό. Γνωρίζουμε το δικό μας, αλλά το λέμε το σταυρό. Το σταυρό δεν το γνωρίζουμε. Είναι αναγκαίος ο σταυρός, θα δούμε παρακάτω. Γιατί χωρίς σταυρό, δηλαδή χωρίς σταυρική ζωή, δεν υπάρχει απαλλαγή από το δεδαλώδες πλέγμα που έχει φτιάξει ο διάβολος μέσα στο ίδιο μας και που μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να απελευθερωθεί από την πλεκτάνηση του. Δεν υπάρχει ύπαρξη χωρίς σταυρό στη γη. Ο σταυρός αυτόν που πιστεύουν κάνει το Θεό ορατό. Τι σημαίνει αυτό? Η πίστη μας τι είναι? Είναι ένας φωτισμένος δρόμος. Εάν δεν υπάρξει μια δύναμη που να μας καταρρύψει το μεσότυχον που κρύβει εμάς και τον ήλιο της δικαιοσύνης στο Θεό, δεν θα μπορούμε ποτέ να ατμηνήσουμε το ήλιο. Όσο και αν έχουμε κάποιο φωτισμό, όταν έχουμε συννεφιά δεν μπορούμε να δούμε τον ήλιο. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μια δύναμη η οποία να καταργήσει αυτό το μεσότυχο. Και η δύναμη είναι του Σταυρού. Τι κάνει? Φυσάει δυνατά το νέφος, το πυκνό, το μαύρο από τη ζωή μας και φανερώνει το Σταυρό. Το φανερώνει το Χριστό, φανερώνει το Θεό. Μπορεί να μας ενοχλεί λιγάκι αυτός ο τρόπος ζωής, αλλά η γυναίκα όταν γεννά λέει πόνο έχει μεγάλο. Αλλά όταν γεννήσει παιδί όμως ξεχνάει τον πόνο και βλέπει το τέκνον που έρχεται στη ζωή. Ο Σταυρός τον προσκολλημένο στον κόσμο που θεωρείται από τους κοσμικούς μοναθηκός ο κόσμος αυτός είναι απαγοήτευση και ύβρις και χαμός. Όταν ένας κοσμικός, άπιστος δηλαδή, άνθρωπος που δεν πιστεύει στον Θεό, γι' αυτόν ο Σταυρός είναι ένα φοβερό πράγμα, μαύρο πράγμα, τέλος της ζωής. Ο Σταυρός του Χριστού είναι αυτός που σώζει και ταυτοχρόνως φυγαδεύει και απομακρύνει όποια εχθρική δύναμη του εχθρού και μένει ο άνθρωπος απελευθερωμένος από την κακουργία του διαβόλου. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε ένα σημείο, φεύγε δολομήχανε από την καρδιά μου. Δολομήχανε, εσύ που είσαι, μηχανεύεσαι όλο το δόλο. Φεύγε γρήγορα, φεύγε από τα μέλη μου, φεύγε από τη ζωή μου. Μη σε χτυπήσω με το σταυρό τον οποίον τα πάντα τρέμουν.
Το σταυρό φέρω στα μέλη μου, το σταυρό στη ζωή μου, το σταυρό στην καρδιά μου. Ο σταυρός είναι η δόξα μου. Βλέπετε πώς θέλετε σαν οι Άγιοι. Με την δύναμη του Χριστού μέσω του σταυρού. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μπορέσει κανείς να ζήσει τη ζωή του Θεού. Ο Κύριος δεν είπε, όσοις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάστε αυτό και αράτε τον σταυρό αυτού. Που σημαίνει πρέπει κανείς να φύγει έξω από οποιαδήποτε ιδιοτέλεια καλοπέρασης η οποία δυσκολεύει και δεν διευκολύνει τη ζωή μας, αυτό το απαρνησάστο αυτό, και η απάρνηση αυτή στοχεύει πάντα στο να ελευθερώνει τον άνθρωπο, αλλά με ένα οδυνηρό τρόπο, όπως ελευθερώνει τον άνθρωπο από μια ασθένεια, μια εγχείρηση. Μπορεί να είναι οδυνηρή η εγχείρηση, αλλά είναι σωστική όμως. Και δεν μπορεί ούτε με αληθές, ούτε με εντριβές, ούτε ακόμη και με φάρμακα εξωτερικά να φύγει ένα άλογος που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, άμα είναι και ισχυρός στους άλλους, παρά μόνο με μια επέμβαση ιατρική, εγχειρητική. Όσεν τες ημέρες της αρκός αυτού δεήσεστε και οι κετηρίες προς τον δυνάμεων σώζουν αυτόν εκ θανάτου, μετακραυγής ισχυράς και δακρύων προς ενέγκας και εισακουστής από τις ευλαβίες και περ ον Θεός έμαθεν αφών έπαθεν την υπακούην και τελειωθείς εγένετο της υπακούσης αυτό πάση αίτιος σωτηρίας αιωνίων. Ο Απόστολος Παύλος βάζει ακόμη και στο τη σωματική υπόσταση του Χριστού, βάζει την σαρκική, ας πούμε σταυρική θυσία, τη βάζει σαν ένα είδος εμπειρίας. Που δεν την γνώριζε το σώμα του Χριστού πριν πάθει. Έπρεπε να πάθει για να μάθει. Γι' αυτό και το υπέστη ο Χριστός αυτό ως άνθρωπος, όχι μόνο να πληρώσει για μας, αλλά και να καταλαβαίνει εμάς τι σημαίνει αυτό που περνάμε σταυρικά. Να το καταλαβαίνει εκ πείρας πλέον ως άνθρωπος. Γι' αυτό λέει, τις ημέρες της αρκός αυτού, την ώρα που ζούσε και ως άνθρωπος, με τις δεήσεις και τις κεσίες που έκανε ως άνθρωπος προς τον πατέρα του, για να τον γλιτώσει, ας πούμε, με κραυγή σχεδόν από το ποτήριο αυτό του σταυρού, δεν έλεγε αυτή η σημανή, ή δυνατόν παρελθέτω από μου το ποτήριο τούτο. Την ώρα που υπέστη με την υπακοή αυτό το ποτήριο του σταυρού, παρόλο που ήταν Υιός Θεού και θα λέγαμε γνώση των πάντων, ωστόσο εμπειρικά έπαθε το σώμα και εφόν έπαθεν έμαθεν την υπακοή. Δηλαδή δεν αρκέστηκε να υπακούσει ο Χριστός μόνο στα λόγια, αλλά υπήκουσε και εκείνος στα έργα, δηλαδή υπέστη κάτι που δεν ήταν στη φύση του, όπως δεν ήταν σε καμιά, ας πούμε, φυσική, δημιουργική, από το Θεό δημιουργική υπόσταση του ανθρώπου, αλλά εισέβαλε στον άνθρωπο ο θάνατος απ' έξω. Στη σάρκα του Χριστού όμως δεν είχε μπει ο θάνατος. Ο θάνατος δεν γνώριζε ο Θεός ουσιαστικά, γιατί δεν πήρε το κέντρο της αμαρτίας, και δεν της αμαρτίας. Οπότε πήρε τα οδυνηρά αποτελέσματα του θανάτου, αλλά δεν πήρε όμως την αιτία του θανάτου. Και παρόλο που δεν πήρε την αιτία του θανάτου και θα λέγαμε ήταν άμερος της θανατικής καταλήξεως, την υπέστη ο Θεός και ένας λόγος ήταν για να υπακούσει πρακτικά πλέον στον Υιό και Πατέρα του με το να θυσιάσει το ίδιο το σώμα του. Ο Σταυρός γίνεται το μέσο για να δούμε τον Θεό. Γίνεται ο Θεός διαφανής για τον Σταυρό.
όταν συσταυρωνόμαστε με τον Χριστό δια της αγάπης αυτών, τότε γινόμαστε σύμμαχοι και συνεορτάζοντες και συσταυρούμενοι και συγκοιταζόμενοι με τον Θεό. Δηλαδή μέσα από αυτό γνωρίζουμε περισσότερο τον Θεό, γιατί έτσι και εκείνος γνώρισε εμάς μέσα από αυτό. Πώς το μας γνώρισε ο Χριστός? Με το να πάθει αυτός, αντιλαμβάνεται το πάθος το δικό μας και έρχεται και γίνεται αρρωγός. Εκείνος δεν έγινε, δεν υπέστη καμιά βοήθεια από την θεϊκή του φύση που υπήρχε μέσα στο σώμα του. Αλλά υπέμεινε το Σταυρό χωρίς καμιά βοήθεια. Γι' αυτό και κράβωσε και είπε «Ηλί, λαμάσα βαφανή, Θεέ μου, είναι ατίμια εγκατέλειπε». Πράγματι υπήρχε μια οικειοθελής εγκατάλειψη της σωματικής, ας πούμε, πλευράς του Χριστού από τη θεϊκή. Οικειοθελός όμως. Σε εμάς δεν συμβαίνει αυτό. Εμείς όταν περνάμε τη σταυρική μας ζωή, όταν σηκώσουμε τα χέρια μας στο Θεό, αμέσως ο Θεός μας αντιλαμβάνεται εξαιτίας αυτής της σταυρικής θυσίας και αμέσως δίνει τη βοήθεια και την παρηγοριά. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που πέρασαν πολύ πόνο στη ζωή τους και δεν μπορούσε κανείς να τους παρηγορήσει, και όταν στράφηκαν στο Θεό, από εκεί πήραν την πληροφορία της παρηγοριάς. Γιατί? Διότι έρχεται μυστικά μέσα στην ψυχή του σταυρωμένου ανθρώπου η χάρη στο Θεό και του δίνει κουράγιο. Του δίνει αίσθηση ζωής την ώρα που ζει το θάνατο. Έργον του Θείου Έρωτος είναι το να ενώνει τον φιλούντα με τον φιλούμενο. Αν θέλουμε να δούμε ποια είναι η πραγματική αγάπη, είναι η ένωση του αγαπημένου με τον αγαπούμενο. Το λέει αυτό ο Άγιος Νήσις, ο Άγιος Νήσις ο Αρεπαγίτης. Το όνομα του Θείου Έρωτος, δυνάμεως εστί ενωπιού και συνειδητής και συνδετικής και ενδιαφερόντος συγκρατικής εν το καλό και αγαθό. Αυτή η αγάπη δηλαδή είναι εκείνη η οποία μας δίνει πρώτον την ενότητα με τον Θεό. Δεύτερον, μας δίνει τη σύνδεση. Συνδεόμαστε με τον Θεό. Και δεύτερον, μας συγκρατεί στο καλό και στο αγαθό. Εάν δεν υπήρχε αυτή η αγάπη του Χριστού, ούτε ενωμένοι θα είμαστε μεταξύ μας, ούτε ενωμένοι με τον Θεό, ούτε ενωμένοι με αυτής μέσα μας. Δεν θα έχουμε με την είσοδο της αμαρτίας στον κόσμο, έχουμε τρεις διασπάσεις. Η μία διάσπαση είναι η διάσπαση από τον Θεό, τον άνθρωπο από τον Θεό. Η δεύτερη είναι από τον άνθρωπο. Και η τρίτη είναι η διάσπαση ανέαυτής, μέσα μας. Δηλαδή, άλλα λέει ο νους μας, άλλα λέει η πρακτική μας. Οπότε, έρχεται η αγάπη του Θεού μέσω του Σταυρού και μας επαναφέρει στις τρεις ενώσεις. Η μία είναι η ένωση με τον Θεό, και από εκεί ξεκινάει η ένωση μεταξύ μας και από εκεί ξεκινάει και η ενοποίηση του εαυτού μας μέσα. Οπότε, εάν δεν υπάρχει αυτός ο Θείος Έρος που προέρχεται μέσα από την πρακτική του Σταυρού και που διώχνει όλες τις δυνάμεις του κακού, δεν θα μπορεί να υπάρξει ούτε η ένωση με τον Θεό, ούτε η ένωση με τον άνθρωπο, η αληθινή, ούτε η ένωση μεταξύ μας. Η αγάπη έκανε τον Απόστολο Παύλο να μην αισθάνεται μήτε δονήν, μήτε πόνο, μήτε φόβο, μήτε ανθρωπίνιν όλος κλείσιν, αλλά όλος να μεταβληθεί εις τον Χριστό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Φανίσης. Αυτό το είχαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και μετά από τα μαρτύρια που πέρανε, είτε τα οικειοθελή, είτε τα περιστατικά που έρχονταν στη ζωή τους, στην αρχή υπήρχε η οδύνη του μαρτυρίου. Εν συνεχεία ένιωθαν την παρηγοριά του Θεού και πόναγαν σαν σε ξένο σώμα. Σχεδόν όλοι οι Άγιοι διαμαρτυρίων παρέδωσαν τη ζωή τους στο θάνατο. Ας πούμε, ο Άγιος Ανδρέας δεν σταυρώθηκε και μάλιστα σε σύμμαχοι. Ο Άγιος Πέτρος δεν σταυρώθηκε. Ο Άγιος Φίλιππος επί Κλαδίου, γι' αυτό σταυρώθηκε.
έλεγε ο Άγιος Ανδρέας, «Όστα βρε τον οποίον πάρε επόθων, ιδού τώρα όπου απολαμβάνω την τελείωση του πόθου μου». Από την αρχή που γνώρισα τον Χριστό μου, σε ποθούσα, πότε να έρθεις. Και τώρα που είμαι πάνω στο ξύλο του Σταυρού, απολαμβάνω και μάλιστα απολαμβάνω την τελείωση. Δηλαδή είναι το τέλος της αγάπης μου. Πώς μπορεί κανείς να αγαπήσει πιο σταθερά και πιο ορθά παρά μόνο να θυσιαστεί για τον Θεό. Επίσης ο Άγιος Μάρτος Καλλιόπιος σταυρώθηκε κατά την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής. Και πολλοί άλλοι Άγιοι πέρασαν μέσα από τα μαρτύρια του Σταυρού και έχουμε τη δόξα του μαρτυρίου τους. Αλλά θα λέγαμε στο Σταυρό του εξαριστερών του Χριστού Χριστού βρίσκονται και πάρα πολλοί άνθρωποι στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πρώτοι είναι οι Εβραίοι. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ότι όταν ο Τίτο πολιόρκησε την Ιερουσαλήμ και τελικά την κατέλαβε, εφόσον πρώτα τους εστέγνωσε κυριολεκτικά από τροφή και από νερό, τι έκανε ο Τίτο. Μάζεψε, λέει, από όλα τα δάση τα ξύλα και τα έκανε σταυρούς. Και κρέμασε πάνω εκεί τους Ιουδαίους. Και δεν βρισκόταν στο δάσος ξύλων σταυρού, δεν βρισκόταν τόσα πολλά, τόσοι πολλοί σταυροί δημιουργήθηκαν. Και δεν βρισκόταν έδαφος στην Ιερουσαλήμ που να, ας πούμε, να δείξουν σταυρό για να βάλουν πάνω τους Ιουδαίους. Πώς ο πνευματικός νόμος ήρθε, αυτό που το λέει το συνεξάρι το δικό μας, είναι μια πραγματικότητα. Βλέπετε, η ιστορία των Ιουδαίων κατάφερε να μην το μιλάνε πουθενά για αυτό το πράγμα. Θα το αναφέρει και ο Άγιος Νικόδημος κάπου. Σταυρώθηκαν οι Ιουδαίοι που σταύρωσαν τον Χριστό, σταυρώθηκαν οδυνηρότατα. Είναι ο Σταυρός που δημιουργεί πόνο μεγάλο και δημιουργεί και όλεθρο. Πόσοι άνθρωποι στη γη μας με τη σταυρική ζωή που ζουν χωρίς ελπίδα στον Θεό φεύγουν με αυτόν τον τρόπο, τον ολεθριακό τρόπο, τον τρόπο της απόγνωσης, τον τρόπο το θλιβερότατο. Γιατί, διότι ο Σταυρός τους δεν έχει ελπίδα ζωής. Ενώ το μετανοούντα, που κι αυτός θα υποστεί το Σταυρό, έχει ελπίδα ζωής, γιατί βλέπει προς τον Σταυρό το κεντρικό του Χριστού. Με τεμού εσύ εν τον Παραδείσο από αυτή τη στιγμή αυτή, όταν είπε ο Ευαγγελιστής, «Μνήστητε μου Κύριε, εν τη Βασιλεία Σου». Ο πιστός λοιπόν περνάει το Σταυρό του, αλλά μέσω του Σταυρού περνάει στη ζωή. Ο άπιστος περνάει το Σταυρό του, αλλά μέσω του Σταυρού περνάει στο σκοτάδι του ολέθρου. Εμεί δε μη γέννη το καυχάστο, ημίν το Σταυρό του Κυρίου μου, ημών Ιησού Χριστού, και Απόστολου στους Γαλάτας. Διού εμεί κόσμο σε σταύρονται, καγώ το κόσμο. Μέσα από το Σταυρό, τι βλέπω το κοσμικό φρόνημα να τελειώνει σε μένα, να σταυρώνεται, να πεθαίνει. Αλλά και ο κόσμος, με την έννοια ας πούμε αυτής της αξίας της κοσμικής, για μένα είναι νεκρός. Και εγώ για τον κόσμο είμαι νεκρός. Οπότε δεν έχω σχέση με τον κοσμικό φρόνημα. Ο Σταυρός του Χριστού με έκανε να μπω μέσα σε μια ζωή, γι' αυτό και η ζωή των χριστιανών ονομάστηκε η ειδική ζωή, ονομάστηκε η ζωή των ανθρώπων εκείνων, των μοναδικών. Δεν υπάρχει άλλη ζωή τέτοια στον κόσμο. Είναι η ειδική ζωή, η ζωή των χριστιανών. Γιατί, διότι ξεχωρίζει από τη ζωή και πρέπει να ξεχωρίζει από τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Μην κοιτάτε στην εποχή μας, τη ζωή των χριστιανών, τη ζωή δική μας δηλαδή, πρώτες φορές θα έλεγε να συγκεράσει και να συναρμολογήσει, ας πούμε, και το κοσμικό φρόνημα και το θρησκευτικό φρόνημα, αλλά είναι, αυτό είναι μια μεσάζουσα ζωή και μας ταλαιπωρεί κυριολεκτικά. Είναι σαν να βαδίζουμε σε ένα χαντάκι με το ένα πόδι από μια όχθη και με το άλλο πόδι από την άλλη όχθη.
και δεν θα μπορέσουμε για πολύ να απαντήσουμε. Ή θα πάμε από τη μια μεριά την καλή, την χριστιανική και θα θυσιάσουμε τον κόσμο, ή θα πάμε από την κοσμική και θα θυσιάσουμε τον Χριστό, που πάρα πολλοί χριστιανοί μετά από πολλά χρόνια ζωής χριστιανικής τους βλέπουμε να μπαίνουν μέσα στην άλλη όχθη και να γίνονται πλέον άθεοι. Εγώ έρθα κάποιον που είναι σήμερα, δεν ξέρω αν ζει ακόμα, διευθυντής των Πεντακοστιανών και βγήκε μέσα από μια οργάνωση χριστιανική, Ορθόδοξη, και έγινε Πεντακοστιανός. Άλλοι γίνονται άθεοι. Στάλιν, δηλαδή, βγήκε από μια χριστιανική ζωή, σχολή και έγινε άθεος, έγινε ο λεθύρ της ανθρωπότητας. Και πόσοι άλλοι τέτοιοι. Η κάθεση λοιπόν του Σταυρού σημαίνει την ενθύμηση της ευεργεσίας και την δικαίωση που πήρε από το Σταυρό. Θεωρούμε ότι είναι ευεργέτημος ο Χριστός που όλος μας παρουσίασε το Σταυρό στη ζωή μας. Δια του Σταυρού γνωρίζεται το μέγεθος της αμαρτίας και το μέγεθος της φιλανθρωπίας. Δηλαδή, από μια μεριά βλέπουμε πόσο κάτω ήμασταν με την αμαρτία και από την άλλη μεριά βλέπουμε πόσο ο φιλάνθρωπος Θεός μας εδικαίωσε και μας ανέβασε πάνω. Ο Απόστολος βρίσκει εδώ το θησαυρό του. Όλοι οι άλλοι μπορεί να βλέπουν το Σταυρό σαν, μπορώ να το πω, σαν μορία, αλλά ο Απόστολος το βλέπει σαν θησαυρό. Μιμείται το πάθος του Χριστού για να συναντήσει την αγάπη του, δηλαδή την αιώνια χαρά του. Οπότε κάθε ενάρετος βίος, σαν συνέπεια, είναι σταυρός. Δεν πρέπει να πει κανείς ότι θα ζήσω ενάρετο βίο χωρίς να περάσω σταυρό. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχουν οι εχθροί του ενάρετου βίου. Υπάρχουν οι πονηροί άνθρωποι που δεν θέλουν να υπάρχει ενάρετος άνθρωπος. Βαρύς και βλεπόμενος είναι ο δίκαιος. Γι' αυτό τον διώκει. Πρώτα υπάρχουν οι δαίμονες. Όταν βλέπουν ενάρετη ζωή, αμέσως χτυπάνε λυσαλέα. Και αν θέλει κανείς να περάσει στην αιώνια ζωή, πρέπει να περάσει μέσα από αυτές τις χρηστικές επιθέσεις του διαβόλου. Ο φόβος του Θεού σταυρόσαστη και μνήμη των άνω και κυριώτης κατά των παθών, είτε κατά του θυμού και της επιθυμίας και η αλωτρίωσης από τις αγάπες των συγγενών και φίλων για τον προστόν έρωτα είναι σταυρός. Ουσιαστικά λέω, όχι να ξεχνάσω και ένας Άγιος Άγιος Βάσης Ήχιος λέει ότι ο σταυρός είναι η κατάργηση της αμαρτίας. Αν θέλουμε να φύγει από εμάς που πάμε μας η αμαρτία, χρειάζεται να περάσουμε από αυτή την οδό. Καταργείται ο εθισμός των παθών και η πλάνη του νόσου, όπου έρχεται η Χριστό ελευθερία και η ανθρώπινη φύση γίνεται χαρούμενη. Πάβει οι θλίψεις πλέον. Ο Σταυρός κατά τους πατέρες της Εκκλησίας κατέχει σημαντική θέση στην πατερική θεολογία. Ο Σταυρός αποτελεί πηγή πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Πάντοτε δια εξήλου η ζωή, λέει ο Άγιος Κύριος. Η ζωή αληθινή πάντοτε δια του Σταυρού. Προκαλεί συγκέντρωση του νου. Να δούμε πώς το λέει το γεροντικό. Διηγείται ο Αββάς Ισαάκ ότι καθήμεν ποτέ προς τον Αββά ποιμένα και είδον αυτόν εν εξτάσει δεόμενον και είπον αυτό. Καθόμουν λέει δίπλα από τον Αββά ποιμένα και όταν τον είδα να είναι σε μια εκστατική θέση στάση, του λέω, Αββά, πού είσαι, πού είσαι. Ο δε είπε μη, ο αιώνιος λογισμός τέχνων, όπου η Μαρία η Θεοτόκος έστεκε ενώπιον του Σταυρού του Κυρίου και έκλαιε. Καγώ ήθελον μεταστής πάντοτε είναι με και κλαίει. Εκεί είμαι εγώ, όπου ήταν η Παναγία. Έβλεπε το Σταυρό και έκλαιε. Εγώ σε αυτή τη θέση είμαι. Έτσι βλέπω τη ζωή μέσα από το Σταυρό του Χριστού. Δια του πάθους καταργούνται τα πάθη, δια του θανάτου ο θάνατος, βλέπετε. Έχω ολοκληρωτική ζωή εδώ. Δεν μπορεί να έρθει με την ανάπαυση η τελείωση του ανθρώπου. Ο Άγιος Λόγος λέει ότι όποιος φεύγει από το φαρανική δουλεία της αμαρτίας,
πιστεύει πως η πνευματική ζωή είναι πικρή. Όμως με τη χάρη του Τιμίου Σταυρού, ο καταρρετήν βίος γίνεται σιγά σιγά γλυκύτερος. Είναι στην αρχή αυτή η δυσκολία. Αν επιμείνουμε στην ζωή του Σταυρική, αμέσως πληρώνει την ψυχή μας ο Θεός με γλυκύτητα. Ιδέμενος όταν είδωσε των Σταυρών, θυμούνται των Σταυρωμένων, λέει ο Άγιος Κύριος. Γι' αυτό προτρέπει. Ποιήσουν τούτο το σημείο και αισθείων και πίνουν και καθήμενος και οδεύουν και απαξ απλώς εν παντή πράγμα. Την ώρα που αντικρίζουν το σημείο του Σταυρού οι δαίμονες, αμέσως φεύγουν. Γι' αυτό λοιπόν εσύ λέει, κάνε το σημείο του Σταυρού σου οπουδήποτε. Μου θυμίζει αυτή τη στιγμή αυτό που έκαναν οι γονείς μου. Ο πατέρας μου όταν έπαιρνε το άρωτρο να οργώσει, σταύρωνε πρώτα τη λαβή του αρώτου και μετά έρχεται το όργωμα. Η μητέρα μου όταν ζήμωνε, έβαζε στη σίτα το ανέβη, το σταύρωνε πρώτα και μετά το κοστίνησε. Και όταν τελείωνε το ζήμωνα, να το αφήσει να ανέβει, το σταύρωνε πάλι και έτσι ανέβαινε. Υπήρχε συνήθεια παλιά. Αν πάτε στο Γενόρος και δείτε έναν μοναχό να πίνει νερό, πρώτα θα κάνει το σταυρό και μετά θα πιει το νερό. Όλα δια του σταυρού. Γιατί, διότι με το σταυρό αντιλαμβάνεται ο διάβολος ότι υπάρχει μια δύναμη και δεν πλησιάζει. Και λένε πως ο διάβολος μπορεί να μεταμορφωθεί σε οποιοδήποτε, ακόμη και σε Χριστό. Σε σταυρό δεν μπορεί να μεταμορφωθεί. Γιατί, διότι του σύντριψε την κεφαλή. Ο Μέγας Αντώνιος διακηρύττει για τους δαίμονες «Δεκτήγαρ, δηλήγαρ ούτε εσύ και πάλι τρέμοντας». Πάρα πολύ τρέμουν, γιατί είναι δειλή μπροστά στο σταυρό. Ο Άγιος Θεόφιλος τώρα, θα σας αφαίρω μερικά άλλα στοιχεία τα οποία τα βλέπουμε στην πατερική διδασκαλία. Ο Άγιος Θεόφιλος ο Έγκλειστος παραθέτει προφητικούς λόγους της παλαιάς και της Καινής Διαθήκης για το ξύλο της ευλογίας των Σταυρικών. Τι λέει, εξηγεί ένα χωρίο του Ισαΐα. Την του Σταυρού τριδεντρίαν, την εκ της πεύκες και κέδρο και κυπαρίσω, θαυμαστό ενωθήσαν. Αυτή στηρίζεται στην προφητεία του Ισαΐου, που απευθυνόταν στην πόλη του, την πόλη της Ιερουσαλήμ και έλεγε το εξής: «Και η δόξα του Λιβάνου προσέηξη, η δόξα του Λιβάνου προσέηξη, θα έρθει προς εσένα». Πώς θα έρθει? «Εν κυπαρίσω και πέφτει και κέντρο άμα». Ξέρετε την ιστορία του Σταυρού πώς προήλθε? Υπάρχει μια ιστορία ότι υπήρχε ένα θαυμαστό ξύλο που αποτελείται από τρία δέντρα. Το κυπαρίσι, το δέντρο και το πεύκο. Υπάρχει μια άλλη προφητεία του Ιερεμία, η οποία λέει «και το μακάριο ξύλο και το Άγιο Νάρτο του Χριστού». «Δέστε και βάλουμε ξύλον εις τον Άρτον αυτού και εκτρίψουμε αυτόν εκ γης ζώντων». Ο Χριστός είπε «εγώ είμαι ο Άρτος». Οι Ιουδαίοι είπαν, άρον άρον σταύρωσαν. Τι έβαλαν δε, η προφητεία του Ιερεμίου. Τι έβαλαν δε, στον άρτο που προσέφερε ο Χριστός, το ξύλο της ζωής δηλαδή, αυτός είναι ο Άγιος Άρτος, η Θεία Κοινωνία. Οι Ιουδαίοι τι έβαλαν, το ξύλο του σταύρου, άρον άρον σταύρωσαν αυτόν. Είναι η προφητεία του Ιερεμίου. Δεύτε και βάλουμε ξύλον εις τον άρτον αυτού και εκτύψουμε αυτόν εκεί ζώντας. Εκείνος προσέφερε ζωή, οι Ιουδαίοι προσέφεραν θάνατο. Και ο ψαλμός του Δαβίδ, το ξέρετε αυτό, και έστε ως το ξύλο το προφητευμένο παρά τις διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσε εν καιρό και το ξύλο αυτού καπορίσετε. Θεωρεί ότι το ξύλο του Σταυρού βγάζει ένα φύλλο που δεν φυλοβολεί ποτέ. Είναι πάντα χλωρό. Είναι πάντα έτοιμο για να θρέψει τους πιστούς του Θεού. Ο Μέγας Αθανάσιος σε ένα λόγο του λέει
το σημείο του Σταυρού και την πίστη εις Χριστόν, καταπατείται ο θάνατος. Πάσα μαγεία πέπαστε. Κοιτάξτε πόσα πράγματα μπορεί με το Σταυρό. Πρώτον, καταπατείται ο θάνατος. Είναι, αυτό είναι το σωστό όταν λέμε στην κηδεία, όταν θάνατον καταπατήσας, τον διάβολο καταργήσας. Μερικοί λένε, όταν θάνατον καταργήσας, τον διάβολο καταπατήσας. Καταργήσας, ο διάβολο είναι. Τον θάνατο τον καταπάτησε, τον έχει πατημένο, ακόμη δεν έχει καταργήσει. Εν ημέρα κρίσεως θα καταργηθεί ο θάνατος. Αλλά τον έχει πατήσει όμως. Τον διάβολο τον καταργήσε. Τη δύναμη του διάβολου τον καταργήσε. Δια του Σταυρού. Ο διάβολος δεν έχει δύναμη πλέον με το Σταυρό. Αλλά ο θάνατος τον καταπάτησε. Λοιπόν, με το Σταυρό έχουμε και την πίστη στον Χριστό. Καταπάτησε του θανάτου. Φεύγει κάθε μαγεία. Κάθε φαρμακεία. Φαρμακεία είναι πάλι ένα είδος μαγκανίας. Καταργείται. Όλα τα είδωλα ερημούνται. Και καταλυμπάνεται. Πάσα άλογο συντονή. Και πας της αποχής της ουρανών αναβλέπει. Πάβεται λοιπόν και η δονή και κάθε ένας από τη γη βλέπει στον ουρανό. Καταργείται και τα είδωλα. Είχαμε πει επάνω στην σαφροδέλη που κάνουμε ότι ο Πρόσφαρος Παύλου λέει στους Γαλατίας Γαλάτας όπως λέει το μυστήριο της αρκώσεως του Χριστού ήταν απόκρυφον και αγγέλης άγνωστον πριν έρθει ο Χριστός και το φανέρωσε την ώρα που ήρθε, έτσι λέει και το μυστήριο της αλλαγής των ειδωλατρών ήταν προαιώνιο μυστήριο του Θεού, απόκρυφον. Και το φανερώνει την ώρα που καλεί τον Απόστολο Παύλο να εισέλθει στα έθνη. Ήταν εύκολο να μεταφερθεί από την ειδωλατρία ένας λαός στην πίστη, αν δεν υπήρχε αυτή η δύναμη του Χριστού δια του Αποστόλου Παύλου, είμαστε σε πολύ λίγα χρόνια να γίνει ο ειδωλατρικός κόσμος, χριστιανικός κόσμος. Και μάλιστα με έναν θαυμαστό τρόπο στην αρχή. Ιδίως όταν έγινε η απελευθέρωση από τα μαρτύρια των χριστιανών, λένε πως έτρεχαν στις εκκλησίες, δημιουργούνταν εκκλησίες κατά τόπους, συνεχείς. Και έτρεχαν εκπαιστεί, λέει, στις εκκλησίες όπως τρέχουν σήμερα στα γήπεδα. Έτσι ήταν ο λαός στην αρχή όταν έβλεπε αυτό το μυστήριο της αρκώσεως, της νέας θρησκείας, δηλαδή της νέας πίστεως. Ήταν θαυμαστό πράγμα και γι' αυτό είναι δοσμένο από το Θεό. Δεν είναι απλή η μετάβαση από την ορατρία στον κοσμικό βίο, στον χριστιανικό βίο των κοσμικών τότε ανθρώπων. Σήμερα δεν ξέρουμε αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και αν ο Θεός θα βγάλει τέτοιους ανθρώπους για να μπορέσει να μεταποιήσει τους άθεους ανθρώπους για να τους βάλει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι εκείνον είναι η δύναμη και στην αντιθέτηση, εάν θελήσει να μεταποιήσει τον κόσμο, θα το μεταποιήσει. Αν ο κόσμος είναι αδύνατος να μετάσχει αυτής της δωρεάς του Θεού, θα είναι καταδικασμένος πλέον στη δευτέρα παρουσία και θα έχουμε το τέλος του αιώνος τούτου, όπου θα είναι η καταστροφή της οικουμένης. Και δεν ξέρουμε πώς θα έρθει αυτή η καταστροφή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θεωρεί ότι ο Σταυρός είναι η κατάργηση της αμαρτίας. Ο Άγιος Σιμεών θεωρεί ότι ουδέν έτερον εστίν των Σταυρών ημί την παντελή νέκρωση του ιδίου θελήματος. Βλέπετε ο Σταυρός πλέον είναι αυτής μέσα μας. Θέλει να ζήσεις στο Σταυρό του Χριστού, θα τον ζήσεις από τη Γεθσημανή. Αναδύεται από μέσα σου το θέλημά σου και λες, θέλω αυτό. Και αυτό το θέλημά σου μπορεί να μην θέλημα Θεού, πρέπει να το θυσιάσεις. Τι έκανε ο Κύριος, ή δυνατόν παρελθέτω από εμού. Φανερώθηκε το θέλημα της φυσικής του δυνάμεως, εσωτερικά. Και ήταν δίκαιο να φανερωθεί, γιατί μέσα του δεν υπήρχε η αίσθηση του θανάτου. Αλλά όμως αμέσως του γύρισε και είπε, πλην ούχος εγώ θέλω, άλλος εσύ. Παραδίδει, καταθέτει το θέλημά του και κάνει το θέλημα του Θεού και Πατρός. Αυτό το θέλημα για το οποίο τον έφερε στον κόσμο. Αυτή η κατάργηση λέει και η καταπάτηση αυτού του θελήματος και η κατάθεση του θελήματος, ο Άγιος εδώ το θέλει σταυρό. Αν θέλουμε να βρούμε σταυρικό τρόπο ζωής στη ζωή μας, είναι πάρα πολύ κοντά μας. Κόψε το θέλημά σου.
κόψαν, δεν υπάρχει. Μα όταν ο άλλος σου ζητάει πράγματα τα οποία είναι αδύνατο ούτε καν να τα κατανοήσεις, πώς θα το κόψεις το θέλημά σου. Αν εσύ το κόψεις το θέλημά σου και το καταθέσεις και πεις να δεν βοηθάνω, πρώτα εφόσον πεις, ξέρεις, η δική μου γνώμη είναι αυτή. Λέει ο σύζυγος στη σύζυγο ή η σύζυγος στο σύζυγο. Η δική μου γνώμη είναι αυτή. Θέλω τι κάνεις, κάνε, αν δεν την κάνεις, κάνε αυτό που θες εσύ. Αυτό μπορεί να έχει ένα κόστος και φαίνεται ότι να καταργεί την προσωπικότητα. Στην ουσία όμως είναι ένα μεγαλείο, γιατί, διότι προκαλεί την ειρήνευση των ψυχών. Δημιουργεί, μπορώ να το πω, απομάκρυνση του διχαστικού διαβόλου. Είναι ένα είδος ταμπού. Και πόσα άλλα μπορεί να βρει κανείς μέσα στη ζωή του τέτοια. Ο Άγιος Κασιάνος λέγει ότι υπάρχουν τρία είδη σταυρού. Πρώτον, εξωτερικές θλίψεις. Όλοι περνάμε θλίψεις. Οι άλλοι άνθρωποι, οι δαίμονες, τα γεγονότα της ζωής μας δημιουργούν θλίψη βαρύτατη πολλές φορές. Δεύτερον, η πάλη κατά των παθών. Για να πολεμήσει τα πάθη σου είναι σταυρός, δεν είναι απλό πράγμα. Να καταργούμε τα θηρία που φωλιάζουν μέσα στην ψυχή μας. Και τρίτη είναι η ολοκληρωτική παράδοση του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού. Όταν πούμε, ούχος εγώ θέλω Κύριε, αλλά εσύ. Να είναι ευλογημένο σε όλα όσα μας παρουσιάζει αυτός. Είτε τα καταλαβαίνουμε, είτε δεν καταλαβαίνουμε. Πώς θα καταλάβουμε ότι αυτά που μας, παρουσιάζει ο Θεός είναι, πώς να το πω, ωφέλιμα για μας. Από τον λογισμό ότι ο Θεός ποτέ δεν θέλει το κακό μας. Και όταν ακόμα εκτίθεται, λένε οι πατέρες, σε εμάς και φαίνεται ως κακός, είναι ένας παιδαγωγός, ένας χειρουργός που θέλει με τον τρόπο αυτόν να μας απαλλάξει από τα αλγήματα τα οποία βρίσκονται μέσα στην ψυχή μας. Και όταν ακόμη παραχωρεί τέτοιες θλίψεις ο Θεός και εκτίθεται με τους ανθρώπους, και τότε δεν πρέπει να έχουμε λογισμό ενάντια στο Θεό. Να λέμε, Θεός είναι, το ξέρει, εφόσον έτσι θέλει, είναι το συμφέρον μου αυτό. Όποιο όσο δυνηρό και είναι, και όσα κακά περνάμε. Έχουμε έναν παπά στην Έδεσα, ο οποίος μέσα σε λίγο διάστημα ετών έχασε τρία παιδιά. Τρία παιδιά. Έναν κληρικό και δύο. Και τώρα φαίνεται και τέταρτο. Και έχει καταρρεύσει ο καημένος, αλλά κάθεται με αυτόν τον τρόπο. Να είναι ευλογημένο. Το θέλεις εσύ, Θεέ μου, έτσι ας γίνει. Ο δυνηρότατο, το καταλαβαίνετε, φοβερά δυνηρό. Αλλά ένας σταυρός που έτσι τον θέλει αυτός. Εάν έχουμε το λογισμό αυτό, θα βρούμε για τα αθλήματα που κάνουμε εδώ, θα βρούμε τα έπαθλα στην άλλη ζωή. Πώς γινόμαστε λοιπόν μέτοχοι εμείς τώρα στον σταυρό του Χριστού. Υπάρχει πρώτα, και τελειώνουμε αυτό, άσκηση εκούσια.